Καλησπέρα, είμαστε backstage στο Lost Avenue και έχουμε μαζί μας την Καλομήρα. Γεια σου, Καλομήρα. Γεια σας και γεια σας σε όλες τη Λάρισα. Τι κάνεις? Πολύ καλά ταξιδά. Πώς σου φαίνεται η πόλη μας? Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει πολλές φορές, 3-4 φορές και μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό έρχομαι συχνά. Φέτος το καλοκαίρι πού θα σε δούμε? Θα κάνεις συναυλίες, θα εμφανίζεσαι κάπου? Το καλοκαίρι, εγώ και η εταιρεία μας, η εταιρεία μου, έχει σκεφτεί να κάνουμε ένα Καλομήρα tour, που είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, και στην Αμερική και στην Κύπρο, και είναι ευκαιρία για τα παιδιά και για τον κόσμο που δεν μπορεί να έρθει ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Είναι εύκολο, γιατί εγώ θα έρθω σε σένα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Θα ήθελα να τραγουδήσουμε μπαλάντα που είναι στο δίσκο μου και λέει πολλά για τη Λάρισα, θα πω. Μια ζωή θα σ' αγαπώ, μια ζωή θα είμαι εδώ, μια ζωή θα επιμένω, θα σε λατρεύω. Σου χαρίζω μια ζωή, αν με αγαπάς κι εσύ, πώς θα είμαστε μαζί, πες μου να ξέρω. Την καρδιά μου, όχι θα μου πει, δεν σε θέλω πια κοντά μου. Ούτε μια στιγμή πίσω από το γυρισμό σου κρύβεται καταστροφή. Τι θέλεις τώρα, τι θέλεις τέτοια ώρα? Αν ρωτήσω την καρδιά μου, όχι θα μου πει, δεν σε θέλω πια κοντά μου. Ούτε μια στιγμή πίσω από το γυρισμό σου κρύβεται καταστροφή. Τι θέλεις τώρα? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Έμαθα τι σημαίνει να είσαι σε πρώην εκπομπή και έμαθα πολλά πράγματα και μου άρεσε πάρα πολύ που, ξέρεις, ξυπνούσε ο άλλος, έβαλε τη τηλεόραση και εμείς ήμασταν εκεί και λέγαμε «Καλημέρα, τι κάνετε, έχετε πει το καφέ σας?» Μ' άρεσε όλα αυτά. Γιατί... Μια δικαίωση στον κόσμο, ναι, το πρωί να ξυπνήσει. Ναι, και ξεκινάνε ωραία την ημέρα τους. Δεν ήταν λίγο δύσκολο για σένα να συνδυάσεις βράδυ με το πρωί? Πότε κοιμόσουνα? Ας το λαμβάνε. Εγώ είχα λίγο, στην αρχή λίγο, το θεωρούσα σαν σχολείο. Για μένα ήταν σαν, πήγα στη δουλειά το βράδυ και ξυπνούσα αυτά και ένιωθα ότι θα πάω στο σχολείο, γιατί μόνο από 7 ώρα ξυπνούσα να πάω στο σχολείο. Αλλά το άντεκα. Πρόσεχα πολύ τη φωνή μου, δεν μιλούσα πολύ μετά από την εκπομπή και όλη την ημέρα προσπαθούσα να μην μιλάω πολύ, να κάνω οικονομία με τη φωνή μου. Και το βράδυ πολλές σοκολάτες και στη σκηνή. όχι σοκολάτες, όχι σοκολάτες. Πόσο θα με ρωτεύεις, είναι γραμμένη για σένα η μοίρα. Ας το πάνω μου και θα δεις, πόσο θα με ρωτεύεις, εγώ μωρό μου είναι. Και φιλάκια στο φιλικό shaker.